Αύξηση σε ποσοστό 13% κατέγραψαν το 2015 οι εγχώριε εξαγωγέ στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ενώπιον τη Επιτροπή Εμπορίου ο αρμόδιο υπουργό Γιώργο Λακοτρίπη, η εν λόγω ανάκαμψη στην οικονομία συμβαίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Οπωσδήποτε υπάρχουν προοπτικέ. Το ζητούμενο είναι να επιλύσουμε και τα προβλήματα που έχουμε στον συγκεκριμένο τομέα, αν είτε αυτά αφορούν βιομηχανικέ περιοχέ, είτε γραφειοκρατία αλλά και να θέσουμε στοχοπροσιλωμένα τη στρατηγική μας και την πολιτική μας και οι τομείς μας ενδιαφέρουν να αναπτύξουμε περαιτέρω. Ο Υπουργό Ενέργεια εξήγησε ότι τα προηγούμενα χρόνια, λόγω έλλειψη ρευστότητα, υπήρξε διστακτικότητα στη χρηματοδότηση από τι τράπεζε έργων που εγκρίνονταν από τα συγχρηματοδοτούμενα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από διαβουλεύσει αρκετών μηνών με τι τράπεζε, έχουμε φτάσει και τη συμβολή, πρέπει να πω, του Γενικού Λογιστηρίου. Έχουμε φτάσει σε μια διευθέτηση, την οποία ζητούσαν και οι τράπεζε για να είναι πιο εξασφαλισμένε, όπου πλέον θα συμβάλλουν σε μεγαλύτερο ποσοστό στα σχέδια τα οποία θα εγκρίνονται από το Υπουργείο μας ή και άλλα Υπουργεία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το 2016 θα διατεθούν 60 εκατομμύρια σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν στην νεανική και γυναική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη μεταποίηση, καθώς και την αγροτική ανάπτυξη.